Σοκολατένια καριδόπιτα, σκέτη απόλαυση. Φτιάχνει 20 γενναιόδωρες μερίδες. Η καριδόπιτα είναι La Grande Dame από όλα τα ελληνικά επιδόρπια. Είναι ένα ζουμερό και γευστικό κέικ, φτιαγμένο κυρίως με καρύδια και κανέλα, λουσμένο σε γλυκό σιρόπι. Και στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί η απίστευτη γεύση του, καλύπτεται με πλούσια επίστρωση σοκολάτας και πολυτελή γαρνιτούρα από καραμελωμένα καρύδια. Αυτή η εκδοχή της καριδόπιτας έχει ρίζες από τη Σμύρνη στη Μικρά Ασία και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκίσματα ταψιού στο σπίτι μου. Τα αρώματα που γεμίζουν το σπίτι όταν ψήνεται είναι αυτό που την κάνει απόλυτα απαραίτητη για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Ελπίζω να απολαύσετε τη συνταγή μου. Κατάλληλη για χορτοφάγους. Υλικά. Υλικά για το κέικ. 330 γραμμάρια, 2,75 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 300 γραμμάρια, 2,4 φλιτζάνια, καρύδια. 350 γραμμάρια, 1,6 φλιτζάνια, κρυσταλλική ζάχαρη, κανονική ζάχαρη. 125 γραμμάρια, 0,55 του φλιτζανιού βούτυρο ή μαργαρίνη σε θερμοκρασία δωματίου. 8 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Μία δόση κονιάκ, μπράντι. 2,5 κουταλάκια του γλυκού κανέλα σκόνη. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σκόνη. 50 γραμμάρια, σχεδόν μισό φλιτζάνι, σοκολάτα κουβερτούρα σαν υφάδες ή τριμμένη. 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Φρυγανιά τριμμένη για να στρώσετε στο ταψί. Υλικά για το σιρόπι. 600 γραμμάρια, 2,7 φλιτζάνια, κρυσταλλική ζάχαρη, κανονική ζάχαρη. 500 ml, 2 φλιτζάνια νερό. Μία κουταλιά της σούπας χυμός λεμονιού. 2 κουταλιές σούπας, 30 ml, κονιάκ, μπράντι. 1 ξύλο κανέλας. Υλικά για την επικάλυψη σοκολάτας. 250 γραμμάρια μπάρα σοκολάτα κουβερτούρα. 250 ml ένα φλιτζάνι κρέμα ζαχαροπλαστικής. 1 κουταλάκι του γλυκού, 5 γραμμάρια βούτυρο. Υλικά για τα καραμελωμένα καρύδια. 50 γραμμάρια 20 καρύδια κομμένα στη μέση. 1 τρίτο του φλιτζανιού, 80 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, κανονική ζάχαρη. 20 ml, 1,3 κουταλιά σούπας νερό. 1 κουταλιά της σούπας 14 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Μέθοδος. Φτιάξτε πρώτα τα καραμελωμένα καρύδια. Τοποθετήστε ένα αντικολλητικό τηγάνι πάνω από χαμηλή φωτιά. Ρίξτε μέσα το νερό και τη ζάχαρη. Χρησιμοποιήστε μια ξύλινη σπάτουλα για να τα ανακατέψετε. Προσθέστε το βούτυρο και τα κομμένα στη μέση καρύδια. Συνεχίστε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη στο νερό και να γίνει διαφανής. Ενδιάμεσα αναποδογυρίστε τα καρύδια. Μην ανησυχείτε αν η ζάχαρη κρυσταλώσει για λίγο, εάν συνεχίσετε θα διαλυθεί ξανά και θα μετατραπεί σε καραμέλα. Μόλις το σιρόπι γίνει χρυσαφή καφέ, σβήστε τη φωτιά. Απλώστε τα ζεστά καραμελωμένα καρύδια σε μια ξύλινη σανίδα, ντυμένη με αντικολλητικό χαρτί. Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς. Μετά από μία ώρα, η καραμέλα πάνω στα καρύδια έχει στερεοποιηθεί. Ξεχωρίστε τα και βάλτε τα στην άκρη. Ετοιμάστε τα καρύδια για το κέικ. Σπάστε τα καρύδια που προορίζονται για το κέικ, χρησιμοποιώντας ένα ραβδοπλέντερ. Η αυθεντική συνταγή απαιτεί χοντροκομμένα καρύδια, ώστε όταν τρώτε ένα κομμάτι καρυδόπιτα να νιώθετε τα καρύδια ανάμεσα στα δόντια σας. Αν προτιμάτε να μην τα αισθάνεστε όμως, ψιλοκόψτε τα. Βάλτε τα στην άκρη. Ετοιμάστε τη ζύμη του κέικ.
Σε ένα μεγάλο μπολ μίξερ σπάστε τα 8 αυγά. Προσθέστε και τη ζάχαρη. Ξεκινήστε να τα χτυπάτε μαζί σε δυνατή ταχύτητα για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν. Σημείωση. Τα αυγά δεν μυρίζουν μετά το ψήσιμο γιατί προσθέτουμε μπράντι και κανέλα μέσα στη ζύμη. Μειώστε λίγο την ταχύτητα. Προσθέστε στο μείγμα το μαλακό μισολιωμένο στο φούρνο μικροκυμάτων βούτυρο. Γυρίστε τώρα την ταχύτητα στο πολύ χαμηλό. Προσθέστε σταδιακά το αλεύρι στη ζύμη. Ενδιάμεσα προσθέστε το κονιάκ και τη σκόνη κανέλα και γαρίφαλο. Προσθέστε κατόπιν τα χοντροκομμένα καρύδια και τις νυφάδες σοκολάτας. Τέλος, προσθέστε το baking powder και σταματήστε το μίξερ. Συμβουλή. Χρησιμοποιούμε το baking powder καθώς και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του για να βοηθήσουμε το κέικ να φουσκώσει. Μην τα χτυπήσετε για πολλή ώρα στο μίξερ, αλλιώς η ζύμη θα ξεφουσκώσει. Ανακατέψτε τα υλικά της ζύμης λίγο και με τη σπάτουλά σας. Λαδώστε ένα στενό μακροταψί 23x35 εκατοστά. Απλώστε τη φρυγανιά τριμμένη μέσα στο ταψί ώστε να κολλήσει στο λάδι. Αυτό γίνεται για να μην κολλήσει το κέικ στο κάτω μέρος ή στα πλάγια του ταψιού κάτω ψήσιμο. Το κάνει επίσης και πιο τραγανό. Τώρα, αδειάστε τη ζύμη μέσα στο ταψί και ισιώστε τη με τη σπάτουλα. Η καρυδόπιτα είναι έτοιμη να ψηθεί. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε τη σοκολατένια καρυδόπιτα σε προθερμασμένο φούρνο και στις δύο αντιστάσεις πάνω και κάτω σε 180 βαθμούς Κελσίου για 40 έως 45 λεπτά, εξαρτάται από το φούρνο. Ετοιμάστε το σιρόπι. Ενώ περιμένετε να ψηθεί η καρυδόπιτα, ετοιμάστε το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα πάνω από χαμηλή φωτιά, συνδυάστε τη ζάχαρη και το νερό που προορίζονται για το σιρόπι. Προσθέστε επίσης το χυμό λεμονιού και το ξυλάκι κανέλας μέσα στο σιρόπι. Βράστε ανακατεύοντας συνεχώς απαλά έως ότου το σιρόπι γίνει διαυγές. Αφήστε το σιρόπι να σιγοβράσει συνολικά 5 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε λεπτό. Το σιρόπι δεν πρέπει να είναι πολύ παχύρευστο. Μετά από 5 λεπτά, ρίξτε το μπράντι μέσα στο σιρόπι. Στη συνέχεια, σβήστε τη φωτιά και αφήστε το σιρόπι να κρυώσει. Συμβουλή: το σιρόπι πρέπει να είναι χλιαρό όταν το ρίξετε πάνω από την καυτή καρυδόπιτα. Συμβουλή: μην ανοίγετε το φούρνο πριν από 30 λεπτά ψησίματος, καθώς αυτό θα κάνει το κέικ σας να ξεφουσκώσει. Μετά από 45 λεπτά, ελέγξτε αν το κέικ είναι έτοιμο. Τοποθετήστε ένα μαχαίρι στο κέντρο του. Θα πρέπει να βγει καθαρό. Εάν το κέικ είναι έτοιμο, αφαιρέστε το από το φούρνο. Θα πρέπει να είναι χρυσαφή παντού και να έχει φουσκώσει υπέροχα. Τοποθετήστε το στον πάγκο της κουζίνας και αρχίστε αμέσως να ρίχνετε από πάνω του το δροσερό σιρόπι, αργά και ομοιόμορφα. Αυτό πρέπει να γίνει σε δύο φάσεις. Ρίξτε πρώτα το 1 τρίτο του σιροπιού από πάνω για να βρέξετε την επιφάνεια και τα πλάγια της καρυδόπιτας. Περιμένετε λίγο μέχρι να απορροφηθεί όλο το σιρόπι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι, κόψτε την καρυδόπιτα σε 20 γενναιόδωρες μερίδες, κύβους. Τελειώστε ρίχνοντας το υπόλοιπο σιρόπι μέσα σε όλες τις ρογμές και τις γωνίες, φροντίζοντας να πάει παντού. Αφήστε τώρα την καρυδόπιτα ακάλυπτη για να κρυώσει. Φτιάξτε την επίστρωση σοκολάτας. Τοποθετήστε την κρέμα σε κατσαρόλι πάνω από χαμηλή φωτιά. Προσθέστε επίσης τη σοκολάτα σπασμένη σε μεγάλα κομμάτια. Μόλις ζεσταθεί η κρέμα, ανακατέψτε συνεχώς με σύρμα για να διαλύσετε τη σοκολάτα μέσα σε αυτήν.
Προσθέστε το βούτυρο στη λιωμένη σοκολάτα και ανακατέψτε το. Σβήστε τη φωτιά. Η επίστρωση σοκολάτας είναι έτοιμη. Διακόσμηση της καρυδόπιτας. Όσο η επίστρωση σοκολάτας είναι ακόμα ζεστή, ρίξτε τη πάνω από την καρυδόπιτα. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτει ολόκληρο το κέικ. Για να ολοκληρώσετε τη διακόσμηση, τοποθετήστε από ένα καραμελωμένο καρύδι πάνω από κάθε κομμάτι. Η σοκολατένια καρυδόπιτα είναι έτοιμη. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν τη σερβίρετε. Ώρα για σερβίρισμα. Έτσι φαίνεται μέσα. Ολόκληρο το σπίτι μυρίζει καρύδια, κανέλα και σοκολάτα. Η υπόσχεση της γιορταστικής περίοδου που πλησιάζει. Η γεύση της είναι απλά θεϊκή. Η καρυδόπιτα έχει μια λαχταριστή, ελαφρά πικάντικη γεύση και ξεχωριστή συνοχή με μια ζουμερή, αλλά κοκκόδη υφή που αισθάνεστε με κάθε μπουκιά. Πληροφορίες φύλαξης. Η καρυδόπιτα μπορεί να διατηρηθεί καλά για πολλές μέρες, καλυμμένη με πλαστική μεμβράνη και σε θερμοκρασία δωματίου, οπότε κάνει ένα υπέροχο κέικ για ετοιμασία από πιο νωρίς. Προτάσεις σερβιρίσματος. Η σοκολατένια καρυδόπιτα δεν θα μπορούσε να λείπει από το γιορτινό σας τραπέζι. Μπορεί να σερβιριστεί με τσάι. Ο συνδυασμός της σοκολάτας με τα καραμελωμένα καρύδια είναι για να τρελαίνεσαι. Απολαύσε τη ζέση και το μεγαλείο της και τις υπέροχες γεύσεις των Χριστουγέννων. Καλές γιορτές! Καταπληκτική και πολύ πλούσια. Τουριστικός οδηγός Ελλάδας. Παρόλο που η καρυδόπιτα ετοιμάζεται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, στα Επτάνησα ετοιμάζεται για τις διακοπές των Χριστουγέννων και αντιπροσωπεύει την ευτυχία και την εφορία της γιορταστικής περίοδου και μοιράζεται με την οικογένεια και τους φίλους. Επισκεφτείτε τα νησιά του Ιωνίου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και θα δείτε όλα τα ζαχαροπλαστεία που πουλούν καρυδόπιτα μεταξύ πολλών άλλων εποχιακών γλυκών. Τι υπέροχο κέρασμα! Αυτή η φωτογραφία, το λιμάνι του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.